Πάμε σε κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ σπουδαίο που έρχεται σε λίγες ημέρες στο Μέγαρο Χωριό της Καλαμάτας, στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, και είναι το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας από την Υγεία Επιχείρηση, και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε από τις Βρυξέλλες, όπου και βρίσκεται προφανώς και για τις τελευταίες εξελίξεις για τον ρυθμό των όσων συμβαίνουν τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Υγεία Επιχείρηση, την κυρία Έλλη Τσιφόρου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Κανελόπουλε. Χαρά και τιμή μου να βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα από τις Βρυξέλλες, όπως είπατε, όπου τα θέματα της ΚΑΠ είναι στο προσκήνιο, όπως αυτά που θα συζητήσουμε σε λίγες μέρες και στο συνέδριο στην Καλαμάτα. Αυτό θέλω να πω, ότι παρακολουθείτε από κοντά όλες τις εξελίξεις και αυτό νομίζω στοιχειοθετεί και έχει διαμορφώσει όλη αυτή την οντότητα γύρω από την ΓΕΕ επιχειρήν και πολύ δε περισσότερο, και όλη αυτή την οντότητα γύρω από το πανελλήνιο αυτό συνέδριο και γενικά τα συνέδρια που αφορούν την ανάπτυξη ελληνικής γεωργίας. Και είναι σημαντικό γιατί δεν αφήνεται το ζήτημα της ανάπτυξης ελληνικής γεωργίας μόνο στις πεσημιστικές αναφορές ότι σίγουρα δεν τα πάμε καλά. Πρέπει να δούμε και το μέλλον και να το δούμε, και φαντάζομαι ότι αυτό είναι το αντικείμενο, το σοβαρό αντικείμενο, το παρόν και το μέλλον του συνεδρίου αυτού. Είναι ακριβώς όπως το λέτε, πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον. Πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον, νομίζω, σε δύο επίπεδα, και αυτός είναι ο στόχος μας με αυτό το συνέδριο. Προφανώς και τα προβλήματα είναι πολλά, οι παθογένειες είναι πολλές, όμως δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Νομίζω ότι καταρχάς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική, που αποτελεί και το κεντρικό θέμα αυτού του συνεδρίου, είναι μια αναγκαία πολιτική. Να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε συνευθύνη και συμμετοχή στην διαμόρφωσή της, και εκεί η πολιτεία έχει έναν επιπλέον ρόλο να παίξει, ανοίγοντας μια διαβούλευση ευρεία για αυτά που έρχονται. Και εμείς θέλουμε έτσι με αυτό το συνέδριο να δώσουμε μια όθηση προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο το άμεσο των βελτιώσεων, των στοχευμένων βελτιώσεων στην υφιστάμενη κοινή αγροτική πολιτική, που από ό,τι άκουγα και εδώ σήμερα υπάρχει μια κοινή βούληση από όλους τους θεσμούς να κλείσει αυτό το θέμα γρήγορα, με την ολομέλεια του Απριλίου, ώστε να μπορέσουν άμεσα αυτές οι βελτιώσεις να τεθούν στην διάθεση και προς διευκόλυνση των παραγωγών. Όμως το μεγάλο θέμα είναι το μέλλον. Είναι κοινή αγροτική πολιτική μετά το 2027, γιατί αυτή η συζήτηση θα έρθει στο τραπέζι στις αρχές του 2025 με το νέο Κοινοβούλιο, με την Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και εκεί θα πρέπει πολύ σοβαρά να ξεκινήσει ένας διάλογος, βλέποντας, κοιτώντας κατά μέτωπο και κατά πρόσωπο τα προβλήματα, αλλά κοιτώντας και με όραμα και με αυτή τη λογική της συνευθύνης στο μέλλον, που πρέπει να το συνδιαμορφώσουμε μαζί με διάλογο. Και αυτή η συνδιαμόρφωση, να το πω έτσι, και ο διάλογος είναι το αντικείμενο του συγκεκριμένου συνεδρίου, γιατί δεν είναι απλά ότι γίνεται με τους αγρότες, με τους φορείς, με τους ανθρώπους της αγοράς, γίνεται και με τους πολιτικούς εκπροσώπους, αλλά γίνεται και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εγώ θα σταθώ και σε αυτό, ότι βλέπουμε σε αυτό το συνέδριο, που είναι και σημειολογικό, να δίνουν το παρόν κορυφαία στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και θα σταθώ και λίγο περισσότερο στο εξωτερικό, γιατί η κυρία Τσιφόρου έχει καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό, όπως βλέπει κάποιος στη διάρθρωση του προγράμματος, να βρίσκονται άνθρωποι από τομείς, να το πω έτσι, που επηρεάζουν το μέλλον, όχι μόνο το παρόν. Ισχύει αυτό που λέτε, και εμείς πάντα στα συνέδριά μας φροντίζουμε να είναι ισχυρή και η ευρωπαϊκή διάσταση. Η Ελλάδα έχει και οφείλει να έχει μία παρουσία και στα αγροτικά ζητήματα στις Βρυξέλλες, από όλες τις πλευρές. Και θα πρέπει οι αγρότες να ενημερώνονται για τα τεκτενόμενα εδώ, μας αφορούν, τους αφορούν άμεσα. Οπότε και φέτος έχουμε και τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας πολύ έτσι εξέχουσες προσωπικότητες. Στην ολομέλεια της έναρξης θα τοποθετηθεί ο αντιπρόεδρος της ΚΟΖΕΚΑ, των Ευρωπαϊκών Συνεταιρισμών, ο Λεωνάρντο Πόφερι, και εκ μέρους και των Ιταλικών συνεταιρισμών. Έχουμε τη χαρά και την τιμή επίσης να έχουμε μια προσωπικότητα σπουδαία, που φαντάζομαι θα ενδιαφέρει ιδιαίτερα και τους παραγωγούς της Πελοποννήσου και ειδικότερα της Μεσσηνίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα επισκέπτεται την Ελλάδα ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Είναι μεγάλη τιμή που θα τον έχουμε κεντρικό εισηγητή στο θεματικό εργαστήριο για τον ελαιοκομικό τομέα. Με τρεις πτυχές θα συζητήσουμε.
καινοτομία, συνεργασία, εξωστρέφεια και μαζί με τον εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας, τον κύριο Λίλο, θα βρίσκεται στο ίδιο πάνελ και ο διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, που έχει υπευθύνη του το προϊόν. Άρα θα είναι παρόντες οι θεσμικοί εκπρόσωποι σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ασφαλώς μαζί τους το οικοσύστημα των παραγωγών, των εκπροσώπων της περιοχής που θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί τους. Και αξίζουν και πολλά συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό της ΓΕΑ Επιχειρήν που έχει καταφέρει όλη αυτή την διάρθρωση και όλη αυτή την προετοιμασία. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν δικές μας πληροφορίες ότι θα βρίσκεται και ο πρώην Πρωθυπουργός στην έναρξη του συνεδρίου, ο κ. Αντώνης Σαμαράς. Και νομίζω ότι όλα αυτά δίνουν και μια πολιτική ατμόσφαιρα και διάσταση, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που θα ακούσουμε να αναλύονται, να παρουσιάζονται και να διαμορφώνεται. Εγώ στέκομαι στην έννοια της συνδιαμόρφωσης, γιατί μέσα από το διάλογο θα βγουν αρκετά. Κυρία Τσιφόρου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε δυνατότητα και την επόμενη εβδομάδα να πούμε αναλυτικά και για τα όσα με τα να παρουσιαστούν. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη και καλή επιστροφή.